κατευθυνόμαστε τώρα στα Σελήνια, αγαπητοί φίλοι, από τη Σαλαμίνα, να μιλήσουμε λίγο για τους επαγγελματικούς στόχους. Είναι υπέροχο να έχει κανείς επαγγελματικούς στόχους, να μπορεί να κινητοποιείται, να μπαίνει δυναμικά μέσα στο πεδίο της αναζήτησης της εργασίας, είτε και της βελτίωσης της επίδοσής του σε έναν χώρο εργασίας ή της επιχείρησής του. Αυτό βέβαια είναι καταπληκτικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς το στόχο δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μας. Εάν ξυπνήσουμε το πρωί και δεν υπάρχει κάτι να μας καλεί σε μία δράση, τότε με έναν αυτόματο τρόπο αδρανοποιούμαστε. Εφόσον δεν έχω κάτι σημαντικό να κάνω, εφόσον δεν με κινητοποιεί κάτι, δεν με αφυπνίζει κάτι, δεν με ξυπνά, γιατί να σηκωθώ από το κρεβάτι? Και εάν σηκωθώ, τι είναι αυτό που έχω το οποίο μπορεί να με κινητοποιήσει, με άλλα λόγια, να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή μου, να νοηματοδοτήσει τη μέρα μου, ώστε να μπορέσω να μπω σε μία σειρά από δράσεις, από πρακτικές, να μπορέσω να κάνω κάτι σημαντικό. Χρειάζεται να μπορέσω να ξυπνήσω τον εαυτό μου και να τον εβάλω μέσα στα πράγματα, μέσα στον κόσμο, μέσα στον ανταγωνισμό θα λέγαμε, μέσα στην πραγματικότητα. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, θα χρειαστεί να βάλω στόχους, δοκιμαστικά, πειραματικά όπως λέμε πάντα. Δεν βάζω ένα στόχο να τον κρατάω, να τον έχω εκεί υπόψη μου και να μην τον μεταλλάσω, να μην κουνιέμαι. Αυτός είναι ο στόχος και τελειώσαμε. Αναθεωρώ συνέχεια και καθημερινά και προσαρμόζω τους στόχους στα δρόμενα της πραγματικότητας. Αλλά έχω στόχο ώστε να με κινητοποιεί. Και πώς τον αναπροσαρμόζω? Εάν βλέπω ότι τον πετυχαίνω, το στόχο αυτό, τον μεταθέτω σε κάτι άλλο, ανεβαίνω σε κάτι άλλο. Μπορώ να μείνω στατικός, εντάξει το πέτυχα και τελείωσε και τώρα με παίρνει ο ύπνος. Συνεχώς ο στόχος ανεβαίνει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Οπότε κατά κάποιον τρόπο βελτιώνω συνεχώς την σταδιοδρομία μου, την καριέρα μου, τις επιδόσεις μου τις επαγγελματικές. Παράλληλα όμως προσέχω να μην πιέζω τον εαυτό μου, να μην τον εξουθενώνω σε αυτή τη διαδικασία της βελτίωσης της επίδοσης και της μετάθεσης των στόχων σε κάτι ανώτερο συνεχώς. Σαφώς κάτι ανώτερο. Και μιλάμε τώρα για τον επαγγελματικό τομέα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και στο επίπεδο της συντροφικής σχέσης ή στην πνευματική μας πορεία. Μεταθέτουμε το στόχο, αλλά πρέπει να εξετάζουμε εάν αντέχει ο εαυτός μας να αγωνίζεται, να προσπαθεί ώστε να πετυχαίνει το στόχο αυτό. Εάν διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι ψηλά και μας εξουθενώνει, μας κουράζει, μας συντρίβει, δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε, μειώνουμε το στόχο, χαμηλώνουμε το επίπεδο και προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι πιο βατό για μας. Κάτι που προσαρμόζεται καλύτερα στις δυνατότητές μας, ώστε να μην κουράζουμε, να μην εξουθενώνουμε τον εαυτό μας. Διότι το πιο σημαντικό δεν είναι να πετύχω κάτι, αλλά να το πετύχω δημιουργικά, σε μια χαρούμενη διαδρομή. Όχι να λιώσω, να δυστυχήσω, να είμαι ένας πληγωμένος, πονεμένος, ταλέπορος, βασανισμένος άνθρωπος, αλλά να προχωράω δημιουργικά, να προχωράω όμορφα, να προχωράω ποιοτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σταματήσουμε τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ για τροφοδοσία. Έτσι κρατάω την ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο παράγοντες. Από τη μια μεριά το ανέβασμα του στόχου, το συνεχές ανέβασμα του στόχου, και από την άλλη μεριά η μετριοπάθεια, η προσαρμογή στην πραγματικότητα. Κατεβάζω το στόχο ώστε να μην κουράζομαι και να μην εξουθενώνομαι. Και παράλληλα προσπαθώ,
αλλά όχι εξουθενωτικά. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να συντριβεί, να εξουθενωθεί και να διαλυθεί για την επίτευξη του στόχου. Πάμε στο μάρκετ και συνεχίζουμε μετά. Ωραία, ψωνίσαμε μερικά μανιτάρια για να τα ψήσουμε. Ψωμί και ένα μαντολάτο με πορτοκάλι και αμύγδαλα και μπύρα χωρίς αλκοόλ. Συνεχίζουμε λοιπόν, για να μην χάσουμε περισσότερο τη διαδρομή προς τα Σελήνια, παρά για τη σημαντικότητα των λόγων που θα διατυπώσουμε. Όμως, εφόσον μιλάμε για την βελτίωση της καριέρας, και βέβαια όχι μόνο της καριέρας, αλλά και των συντροφικών σχέσεων και γενικότερα των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και της πνευματικής μας πορείας, και είπαμε ότι θα χρειαστεί να προσέχουμε, ώστε ενώ θα έχουμε στόχους οι οποίοι θα μας κινητοποιούν και θα μας πηγαίνουν πάντα λίγο παραπέρα, ώστε να μην ακινητοποιούμαστε, παράλληλα με τους στόχους αυτούς θα χρειαστεί να προσέχουμε ώστε να μην εξουθενώνουμε τον εαυτό μας και έτσι συνεχώς να ανεβάζουμε ή να κατεβάζουμε τους στόχους, να τους προσαρμόζουμε στις δυνατότητές μας και μάλιστα στις δυνατότητες της συγκεκριμένης φάσης της ζωής μας. Δεν βάζουμε στόχους επειδή κάποτε μπορούσαμε να ανεβαίνουμε πολύ ψηλά, ούτε κατεβάζουμε χαμηλά τους στόχους επειδή κάποτε στα νιάτα μας ή σαν παιδιά δεν τα καταφέρναμε. Αλλά προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με μια φιλική διάκριση απέναντι στον εαυτό μας τι μας ταιριάζει καλύτερα, τι είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε στη συγκεκριμένη φάση. Και εδώ παλεύουμε ανάμεσα στα δύο άκρα. Το ένα είναι της τελειομανίας και το άλλο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε με τον πνευματικό όρο, της ακηδείας, εκεί δηλαδή που αφήνομαι και παραδίδομαι και αδιαφορώ και δεν κινητοποιούμε και ελαχιστοποιώ τις προσπάθειές μου και αυτοεγκαταλείπομαι. Να, ωραίος όρος και αυτός, η αυτοεγκατάληψη. Αυτοεγκατάληψη, τελειομανία. Και θα χρειαστεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα συνεχώς να προσέχουμε ώστε να βοηθάμε τον εαυτό μας. Κάνουμε και μία παράκαμψη εδώ γιατί ο δρόμος είναι κλειστός. Να δούμε από πού θα μας πάει. Λοιπόν, συνεχώς αναπροσαρμόζουμε τους στόχους ανάλογα με τις δυνατότητες και τις διαθέσεις μας. Παρακινώντας τον εαυτό μας να κάνει το καλύτερο που μπορεί σε κάθε περίσταση, ενώ παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, συγχωρώντας την αδυναμία του να κάνει το καλύτερο που μπορεί και προσπαθώντας με ήπιο, χαλαρό τρόπο, ευνοϊκό προς τον εαυτό μας, ώστε να μην τον κουράζουμε, να μην τον εξαντλούμε, αλλά να τον υποστηρίζουμε και να τον βοηθάμε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο δεν είναι να πετύχουμε το στόχο, αλλά να νιώθουμε εσωτερική ισορροπία, χαρά και αρμονία. Και μάλιστα τον στόχο τον θέτουμε για να υπηρετήσει αυτή τη δυνατότητα που έχουμε, τη βίωση της εσωτερικής ισορροπίας, της αρμονίας και της χαράς. Γι' αυτό βάζουμε το στόχο και γι' αυτό τον αναπροσαρμόζουμε συνεχώς στις δυνατότητες και στις διαθέσεις μας. Και τολμάμε κάποιες στιγμές να κάνουμε κάτι ασήμαντο, κάτι ελάχιστο, κάτι πολύ μικρό, κάτι που όλοι οι άλλοι θα το θεωρούσαν ανάξιο, ότι δεν αξίζει τον κόπο. Όμως εμείς στη συγκεκριμένη φάση επιλέγουμε να κάνουμε αυτό το μικρό και λίγο, διότι έτσι αισθανόμαστε ότι είναι οι δυνατότητές μας και αυτό μας επιτρέπει ο εαυτός μας να κάνουμε. Το συγχωρούμε λοιπόν. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Δόξα τω Θεώ, έτσι πορευόμαστε. Και μετά
διακρίνουμε κάποια στιγμή ότι αναδύεται μέσα μας ένας σπινθήρας, μία φλόγα, μία κινητήριος δύναμη, μία όρεξη και λέμε όχι, τώρα το αλλάζω. Αυτό μπορεί να γίνει και στη διάρκεια μιας μέρας. Όχι δηλαδή στους μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, αλλά και στη διάρκεια μιας μέρας. Περάσαμε το καμινάκι τώρα και πηγαίνουμε στα σελήνια. Όταν ήμουν νέος, αυτά τα πεύκα που βλέπετε εδώ αριστερά που φαίνονται ήταν πολύ μικρά και αδύναμα, ήταν μόλις φυτεμένα. Τώρα έχουν μεγαλώσει και έχουν γεράσει και αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά και τους στόχους της ημέρας. Δηλαδή λέω, θα διαβάσω σήμερα αυτή τη συγκεκριμένη ύλη. Αυτό το βιβλίο, θα το διαβάσω, θα το μάθω. Και διαπιστώνω ότι δεν τραβάω, δεν αντέχω, δεν πάει καλά αυτό και ενώ προσπαθώ, κουράζομαι, αλλά δεν είναι εισμάτιν, δεν βγαίνει τίποτα. Παρετούμε, αφήνω το στόχο, κατεβάζω τα επίπεδα και κάνω κάτι άλλο που μπορεί να είναι ασήμαντο. Δηλαδή βλέπω μια ταινία, μια ποιοτική ή μια μη ποιοτική ταινία και λέω δεν πειράζει, ας κάνω αυτό, ας δω την ταινία. Βλέπω μισή ώρα την ταινία, 3/4 και συναισθάνομαι να αναδύεται μέσα μου μια δυνατότητα πάλι η οποία θα μου επιτρέψει να μελετήσω. Οπ, αναπροσαρμόζω το στόχο. Επειδή ξεκίνησα την ταινία, δεν σημαίνει ότι θα την τελειώσω κιόλας. Καλώς την ξεκίνησα. Αλλά για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αφού ξύπνησε μέσα μου μια δύναμη πάλι, ήρθε ένα φως, μια ενέργεια, ξαναπάω στο βιβλίο και διαβάζω κανονικά. Όσο μπορώ και στο βαθμό που μπορώ και είμαι παραγωγικός. Μόλις δω πάλι ότι δεν τραβάει άλλο, κάνω διάλειμμα. Έτσι δεν σημαίνει ότι αυτό που μετράει είναι μόνο η στόχη, η μακρινή. Δηλαδή έχω στόχο, ας πούμε, να πλουτίσω, έχω στόχο να γίνω διάσημος, έχω στόχο να κερδίζω 3.000 ευρώ το μήνα ή 4. Δεν αναπροσαρμόζουμε συνεχώς αυτούς τους μακρινούς στόχους, αλλά και τους πολύ μικρούς. Δηλαδή λέω, νιώθω τέζα, θα μείνω στο κρεβάτι όλη μέρα. Ωραία, μείνε στο κρεβάτι όλη μέρα. Αν όμως κάποια στιγμή αισθανθείς ότι μπορείς να σηκωθείς πιο νωρίς, σου φτάνει ο ύπνος. Επειδή το είπες ότι θα μείνεις μέχρι τις 12 στο κρεβάτι, πρέπει να μείνεις. Σήκω πάνω και κάνε τα πράγματα που μπορείς. Και ίσως αργότερα χρειαστεί να ξαπλώσεις και πάλι. Έτσι, συμπεραίνουμε μέσα από αυτό το συλλογισμό, μας οδηγεί ο συλλογισμός, όχι σε μια απόλυτη βεβαιότητα, αλλά μας οδηγεί έτσι σε κάποιες σκέψεις. Οι σκέψεις λοιπόν αυτές είναι ότι διαπραγματευόμαστε συνεχώς με τον εαυτό μας και προσπαθούμε να εξακριβώνουμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας σε κάθε περίσταση και σε κάθε στιγμή και ανάλογα δρούμε. Διακρίνω τι είναι αυτό που μπορώ. Διακρίνω ποια είναι η δύναμή μου σε μια συγκεκριμένη στιγμή και τι μπορώ να κάνω. Και όταν έρχεται η δύναμη, μπαίνω δυνατά και αγωνίζομαι και προσπαθώ να καταφέρω. Και όταν υποχωρεί η δύναμη και έρχεται η έλλειψη της ενέργειας και της διάθεσης, αφήνομαι και κάνω κάτι πιο απλό, πιο πρόχειρο, πιο χαζό. Δεν στέκομαι σε ένα ύψος που δεν το αντέχω, ούτε όμως και μένω στα πατώματα όταν αισθάνομαι ότι έχω τη δύναμη να ανέβω ψηλότερα. Ο στόχος είναι το ψηλότερα πάντα, σε κάθε επίπεδο και διάσταση. Συντροφικότητα, επάγγελμα, πνευματική πορεία. Αλλά με σεβασμό στη δυνατότητα της κάθε στιγμής. Γι' αυτό λέμε αναπροσαρμογή του στόχου. Θα λέγαμε και της φιλοδοξίας και της επιθυμίας και των ονείρων και των προσδοκιών. Συνεχής αναπροσαρμογή, μια γλυκιά, ευγενική διαπραγμάτευση με τον βαθύτερο εαυτό μας, με τις δυνατότητες του είναι μας. Συνεχώς
συνομιλώ με τον εαυτό μου. Προσπαθώ να έχω μια καλή σχέση με τον εαυτό μου. Θέλω να έχω μια σχέση αγάπης, καλοσύνης, γλυκύτητας, σεβασμού, αλλά και βέβαια και προώθησης. Γι' αυτό και προωθώ τον εαυτό μου. Τον πηγαίνω συνεχώς στο καλύτερο. Δεν τον αφήνω να πέσει και να μείνει κάτω. Αν όμως πέσει στα πατώματα, αν σέρνεται, τι να κάνω. Το σέβομαι και το δέχομαι και αυτό και περιμένω να έρθει αυτή η ώρα η καλή που θα μπορέσω να σηκωθώ. Μπορεί τα πατώματα να κρατήσουν 5 λεπτά, μπορεί να κρατήσουν 5 μέρες. Θα κάνω υπομονή, θα περιμένω, θα σηκωθώ και πάλι. Θα αξιοποιήσω τη δυνατότητά μου να ανέβω ένα σκαλοπάτι ακόμη ψηλότερα. Φτάσαμε όμως εδώ και κάνοντας τη στάση διακόπτουμε και πραγματικά εύχομαι καλές διαπραγματεύσεις με τον εαυτό μας. Να βγάζουμε την καλύτερη δυνατή άκρη με εμάς τους ίδιους.